Γεια σας την Πέτροφ και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βιντεάκι στο κανάλι μας. Ξέρω ότι περίπου ένα μήνα δεν έκανα βίντεο. Όμως δεν πειράζει, τώρα είμαστε εδώ. Σήμερα ξύπνησα με φουλ θετική ενέργεια και είπα θα βάλω την κάμερα να φορτίσει, θα ξεκινήσω ένα πολύ ωραίο βλογκάκι και σήμερα έχω και να προσέχω 3 μωρά. Θα είναι κόλαση πιστεύω, αλλά θα τα καταφέρω και θα σας πάρω μαζί μου για να έχω και παρέα. Έλα εδώ, ζουζούνι εσύ. Τι τρως, ωραία είναι. Ποιος τα έκανε? Μαμά. Η μαμά. Ναι. Δώσε ένα φακιό, Και ναι, τώρα θα πάω να βαφτώ, μόλις έβαλα τις κρεμόλες μου. Μισό, περιμένε. Δείτε πόσο πολύ καθάρισε το πρόσωπό μου. Χαίρομαι πάρα πολύ. Βάζω κάθε μέρα, το προσέχω και πρωί και βράδυ και παίρνω και κάτι βιταμίνες και αυτό είναι το αποτέλεσμα. Να σου πω τι έχει το πρόγραμμα σήμερα. Η αδερφή του Πέταρα έχει ένα ραντεβού και αυτό σημαίνει ότι θα προσέχω την Γκάια, την ξαδερφούλα τους. Οπότε θα πάμε όλοι μαζί εκεί και θα κάνω babysitting. Ξέρετε τι, τα παιδιά είναι ήρεμα όταν είναι μόνο τους, αλλά όταν είναι και τα τρία μαζί, γίνεται ένας χαμός. Τρελαίνονται, δεν ξέρω. Πλακώνονται, χτυπιούνται. Θα σας το δείξω και εσάς στη συνέχεια. Επίσης θέλω να σου πω, έλα και εσύ εδώ. Έλα εδώ, ξυρίστηκες και σήμερα, είσαι περιποιημένος. Επίσης... Έκανα ωραίο το μαλλί μου, όσο... Δεν μου μπαίνει άλλο στα μάθια. Έκανες πιστολάκι. Ναι. Επίσης να σας πούμε ότι όσο όταν δεν αναβάζουμε βίντεο, να ξέρω ότι εγώ είμαι πάρα πολύ ενεργής στο Instagram και βάζω πάρα πολλά stories και πες, δεν αναβάζω τέλειες φωτογραφίες τώρα τελευταία. Ναι, τέλεια. Δεν έχω κάνει υπέροχο το προφίλ μου, έτσι πιστεύω. Πες ναι. Πες ναι. Ναι, το λέω, ναι. Ακολουθήστε με στο Instagram, γιατί... Όχι, δεν το λέω, δεν... Όχι, καμία σχέση με παλιά, είμαι πιο ενεργή, είναι όλα τέλεια. Ναι, είναι ενεργική. Τι ενεργική, βρε. Πώς θα γίνεται. Ενεργή. Είμαι ενεργή. Χθες το βράδυ με το έργο, να το δω με το περιμένω δύο του μάτια. Εντάξει, με φίλε. Όντως, περίμενα πώς και πώς να δούμε αυτό το καινούργιο έργο στο Netflix με τα zombies, αλλά με πήρε ο ύπνος. Τι να κάνω, έβλεπες μέχρι τις 10 η ώρα, έβλεπε ένα παιδικό. Ένα παιδικό. Έλα τώρα, ρε. Τουράζει το παιδικό. Λίγο μεγάλο είναι. Πάμε. Πώς κάνει το μαλλί? Εγώ. Κι εσύ βοηθάς? Ναι. Τι θα την κάνεις, ένα ή δύο? Ένα. Ένα. Ένα, ένα κατσιδάκι. Τι έχεις, πλαστιχάκι. Ναι. Ένα κοτσιδάκι, όμορφο, για να δούμε το πρώτο μας όλο. Μπα, δεν νομίζω να είναι τόσο μακρύ. Όπως έχει, δείτε πως μεγάλωσε το μαλάκι της. Φτάνει. Ρίχνα, τι κάνεις ο κυλιζούλα. Για να δούμε. Σαν κυλιζούλα να σε κάνει μπαμπά. Είναι πολύ πιχάλα αυτά τα αστικά για να πήρες. Δεν σπάτσα, είπε. Τι μωρό μου. Ατάκ. Φτάνει. Τι τες, μωρέ. Ντρέπεται, παιδιά. Το παιδί ντρέπεται. Πού είσαι, μωρό μου. Κούκλος. Μόλις ήρθαμε στην αδερφή του Πέτρα. Να κλείσω πολύ καλύτερα, γιατί η Κάλια κοιμάται ακόμα, δεν έχει ξυπνήσει. Καλό για μένα αυτό βέβαια. Και, όπα! Και τώρα θα απασχολήσω τα παιδιά. Λέω να μην τους βάλω καθόλου παιδικά να δούνε, ώστε να παίξουν πιο πολύ, να τα κουράσω, για να κοιμηθούν και πιο γρήγορα το βράδυ. Γεια σου, πώς σε λένε? Peppa Pig. Peppa Pig. Και τι είναι?
Τι είναι, ξέρεις? Παπιπάκι. Είναι γουρούνι. Πώς κάνει το γουρούνι? Όχι, όχι, τσέπετα. Κλείσε. Α, να κλείσω. Έλα, γιο. Να, εγώ είμαι μεγάλη, δεν χωράω στο σπιτάκι. Ξύπνησε και το κορίτσι μας. Ξύπνησε, Κάια. Ω, είναι και βαριά. Έλα. Γιώνας εδώ. Κοίτα με. Θέλεις να κάνεις πίπι? Θέλεις να κάνεις πίπι? Άστρινε λίγο. Άστρινε λίγο, εντάξει. Μη την ενοχλείς, βρε. Μη την ενοχλείς. Άστρινε, βρε. Της δίνει το μπουκάλι, γάλα. Γεια σου, Κάια. Αυτή εδώ είναι η Team Petrov. Καλώς ήρθες στο κανάλι μας. Δεν θέλει, ρε. Δεν είναι το baby σου. Δεν είναι το baby σου. Πάρ' την κούκλα σου. Πάρ' την κούκλα σου. Φύγε, φύγε. Άλλαξε λίγο το πλάνο. Τελικά η Μίμη γύρισε πάρα πολύ γρήγορα από το ραντεβού. Δεν περίμενα να είναι τόσο γρήγορη. Και τελικά ήρθαμε σπίτι και πήραμε και την Κάια μαζί, επειδή μόλις είχε ξυπνήσει δεν πρόλαβα να παίξουν. Οπότε ήρθαμε εδώ. Βάλτε το εδώ στη μέση και να τρώτε μαζί, οκ. Okay? Τι κάνουμε τώρα? Να, κοιτάξτε εδώ, στη μέση. Στη μέση, οκ. Okay? Παιδιά, παιδιά. Μια, για να δοκιμάσω κι εγώ. Θα μου δώσεις ένα. Θα μου δώσεις ένα να φάμε μαζί. Κάια, έλα, βάλτε εδώ. Βάλτε εδώ να φάμε όλοι μαζί. Μπράβο, μπράβο. Για να δοκιμάσω. Έφερε μαντούλα. Εδώ. Να, έφερε. Ήρθα. Εδώ. Hi. Τι? Εσύ είσαι αυτή. Η Κάια είναι. Πιο μακριά. Πείτε γεια. Όπα. 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 Όπα, πρόσεχε βρε. Αποφασίσαμε να φάμε παγωτό. Νόστιμο. Για να δω. Τι χρώμα είναι το παγωτό, ξέρετε? Τι χρώμα? Ομπρέλα. Ομπρέλα, κοίτα, είναι κόκκινο, κίτρινο, πορτοκαλί. Μαμά. Κλίνγκ. 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 Παόλο. Όχι εγώ. Όχι εγώ. Εγώ πρέπει. Κοίτα, έφαγα το κόκκινο, τώρα είμαι στο πράσινο. Αλλιώ. Βρει. Και εσύ. Ναι. Μπράβο. Νομίζω ξεκινάει η τρέλα. Ξεκινάει η τρέλα. Α, σε μένα πλύνω τα πιάτα. Ένα λεπτό. Μπαμπα. Τώρα. Μπαμπα. Τι να πω. Η μόνη γκρινιάρα είναι η Πενέλοπε. Η μόνη γκρινιάρα είναι η Πενέλοπε. Μόνο αυτιά που θέλω. Τι θέλεις, παιδί? Τι θες? Μέχρι τώρα πιστεύω τα πάμε πάρα πολύ καλά. Μάλωσαν κάνα δυο φορές. Λίγο. Μόνο γκρινιάρα. Τι ψέχεις? Η ώρα είναι 8, βάλαμε για ύπνο τα παιδιά με το Πέταρ και φεύγω, πάω στη φίλη μου την Άννα να κάνω ένα ριγλέ
Και εννοείται θα σας πάρω μαζί μου. Το χρειάζομαι, τρελάθηκα. Από τις 2.30 ήμουνα με τα 3 παιδιά. Ωραία ήταν, εντάξει. Το περίμενα να ήταν χειρότερο, αλλά καλά ήταν. Καλημέρα την Πέτρο, αυτή είναι η επόμενη μέρα. Εγώ χθες γύρισα αργά 11 και είδαμε μία ταινία στο Netflix με τον Πέταρ. Είπα να συνεχίσω το vlog σήμερα. Δείτε εδώ τη μικρή τι ωραία είναι. Ω, τι φοράς βρε! Ο Πέταρ θα πάει βόλτα με τη μηχανή. Βάλε τη στολή σου, βάλε τη στολή σου. Από κάτω φοράει έτσι κολλητά ρουχαλάκια. Πώς λέγονται αυτά? Είναι τέρμου ρούχα, ρε μωρό μου. Ναι. Εγώ έκανα ένα μπανάκι πρωί-πρωί. Σήμερα θα έχει υπέροχο καιρό, νομίζω. Θα βάλουμε τα καλοκαιρινά μας. Το ελπίζω. Έκανα ένα μπανάκι. Έβαλα τον κορσέ μου και από κάτω έβαλα από τον κορσέ με βράνη. Δεν ξέρω αν μπορώ να σας το δείξω τώρα. Έβαλα μία κρέμα με βράνη και τον κορσέ. Καλοκαιριάζει. Θα πάμε παραλία. Λίγο να φτιάχνουμε το κορμί. Αυτό είναι το πιο αστείο που υπάρχει. Το να βάζεις τη στολή. Ναι. Ωραία. Δείτε πως το κοιτάνε. Ναι, και παπούτσια. Παπού. Ναι. Δείτε τι ωραίος καθαρός ουρανός. Επιτέλους. Δείτε τι γλυκούλα είναι ντυμένη σήμερα η Πενέλοπε. Το μπορεί να βάλει και κράνος εκεί. Με τις μπουκλίτσες της. Να βάλω Πέταρ βενζίνη. Να σου πω, πήραμε το τρικυκλό μας, πήραμε το πατίνι μας και θα πάμε όλοι μαζί. Θα έρθει και η αδερφή του Πέταρ με τα παιδιά και η μαμά του. Θα πάμε όλοι μαζί να περπατήσουμε κάπου έτσι ωραία, μια και που έχει καλό καιρό. Εγώ έβαλα φούτερ με σορτσάκι και νομίζω καλά είμαι. Ούτε ζεσταίνω ούτε κρυώνω. Δείτε τον Πέταρ. Είναι σαν να μπει μέσα και να πει. Να, λες και θα ληστέψει. Με τη μάσκα, το μαντήλι και τα γέλια. Λες και θα ληστέψει σε λίγο το βενζινάδικο. Πού πάμε, βολτά? Πού πάμε? Παρά 20. Είχαμε γυρίσει από τη βόλτα, κάναμε μπάνιο με τα παιδιά, τα βάλαμε για ύπνο και τώρα ετοιμάστηκα εδώ, έβαλα και το λάπτοπ μου, πίνω και το ζαγάκι μου και λέω να ξεκινήσω να κάνω edit το βιντεάκι ώστε να ανεβεί αύριο. Ελπίζουμε να σας άρεσε, θα τα πούμε πάλι την επόμενη φορά. Πολλά φιλάκια!